να της το έδειχνες εσύ. Εγώ. Ίσως είναι καιρός να εμφανιστείς. Να της πεις και εσύ ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να την εκμεταλλευτούν. Αυτές οι τιμές δεν έχουν προκύψει τυχαία. Κάποιος το έχει κάνει επίτηδες, Αντώνη. Είμαι σίγουρη, κάποιος που έχει πρόσβαση στο ενοπείο μας. Έλα, μ' ακούς. Κλείστο! Κλείστο! Θέλουμε να ξέρουμε ποιον δίνει αυτός ο φάκελος. Όποιον και αν έδινε, καταστράφηκε. Μπορεί να υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, κάπου αλλού. Αυτό το έχω αναλάβει εγώ, μην ανησυχείτε. Πρέπει να ξέρουμε κι εμείς που κινδυνεύουμε άμεσα. Δεν πρόκειται να φύγεις από εδώ μέσα, αν δεν μου πεις ποιος είναι ο γκόμενός σου. Λέγε ποιος είναι. Ως πότε θα μένουμε στο ξενοδοχείο, ε? Ξένοι στην ίδια μας την πόλη. Δεν είπαμε ότι θα πάμε στο εξοχικό σου να μείνουμε με τη μαμά σου. Ναι, αυτό είπαμε. Και αυτό θα κάνουμε. Αναγκαστικά. Αλλά έτσι είχαμε ονειρευτεί τη ζωή μας, μωρό μου, ε? Να κοιμόμαστε στο ξενοδοχείο. Να έχουμε ανάγκη τους άλλους. Χωρίς σπίτι δικό μας. Να μαζί η μητέρα μου, ο πατέρας μου. Ούτε κι εγώ ξέρω πώς θα τα βγάζουμε πέρα. Και όλα αυτά γιατί? Επειδή πείσμωσε η γιαγιά σου και βάλθηκε να μας χορέψει στο ταψί. Εκεί! Να κάνει κουμάντο στη ζωή μας μέχρι την τελευταία της πνοή. Πίστευα πως όταν θα παντρευόμαστε θα άλλαζαν τα πράγματα. Ότι θα δει πόσο αγαπιόμαστε και ότι θα υποχωρήσει. Ίσως τελικά να ήταν λάθος αυτός ο γάμος. Όχι, δεν ήταν λάθος αυτός ο γάμος. Λάθος είναι που υπάρχουν άνθρωποι σαν τη γιαγιά σου. Και σαν τον πατέρα σου. Ναι, και σαν τον πατέρα μου. Ίδια λύσα για τα λεφτά έχουν και οι δυο τους. Πας, φεύγεις. Έχω δουλειές. Κάποιος πρέπει να δουλέψει. Γιατί ξυπνήσατε τόσο νωρί? Εσύ γιατί σκούθηκε. Άλλο εγώ. Εγώ έχω τόσε δουλειέ να κάνω, ειδικά σήμερα. Τι είναι σήμερα? Όχι, καλό, τίποτα. Μία μέρα όπω όλε. Εγώ πάλι πιστεύω ότι κάτι θα φέρει αυτή η μέρα. Κάτι καλό. Πόσο καιρό έχουμε να δούμε κάτι καλό μέσα σε αυτό το σπίτι? Στον ύπνο μου είδα τα πάντα λευκά. Το σπίτι, τα δέντρα, ο κήπο, όλα. Είχε χιονίσει δηλαδή? Στη Ρόδο δεν χιονίζει ποτέ τέτοια εποχή. Αχ, καλέ, στο νερό σα. Όχι. Δεν ήταν χιόνι. Ήταν φως. Λευκό φως. Όλα γύρω μου λευκά και φωτεινά.
πάλι, γιατί τα βλέπω όλα μαύρα. Ελπίζω σήμερα να τελειώσω με αυτά που με παιδεύουν, να καταλάβει και αυτό το κορίτσι με ποιους έχει να κάνει, να ανοίξει τα μάτια της και να δει. Και θα τα δει όλα πάλευκα. Λευκά και φωτεινά. Όλα λουσμένα σαν ένα γλυκό άσπρο φως. Νομίζω ότι έφτασε η ώρα. Για ποιο πράγμα? Για να συναντήσω την Αλεξία. Νομίζω πως είναι η κατάλληλη στιγμή. Δεν ξέρω. Είναι πάντως η στιγμή που με χρειάζεται περισσότερο. Αποφάσισε η μάνα μου να της αποκαλύψει ποιος είναι πραγματικά ο άνθρωπος που παντρεύτηκε. Η μάνα σου συμφωνεί με αυτή τη συνάντηση? Να. Το συζητήσαμε. Εσύ τι λες? Θα σου πω, αν δεν έχεις τίποτα άλλο να φοβηθείς, κάντο. Τι να φοβηθώ? Έχουν πάρει αυτό που θέλανε από μένα. Δεν έχω τίποτα άλλο να φοβάμαι. Του φάκελου από τα αρχεία εννοείς? Ή μπήκαν εδώ και τον πήραν, ή κάποιος τους τον έδωσε. Γι' αυτό δεν έχουν ξαναστείλει μήνυμα. Δεν σε ξέχασα. Σε έχω στο μυαλό μου. Αυτή η φωνή δεν μπορεί. Θα έκοβα το κεφάλι μου ότι είναι η φωνή του, αλλά δεν γίνεται. Είναι αδύνατον. Μάνα μου, τι κάνεις εδώ? Σε περίμενα. Συνέβη κάτι? Έγινε κάτι με τον μπαμπά? Ωραία, το έχεις φτιάξει. Δεν έχεις έρθει ποτέ στο γραφείο μου. Τι σε έφερε εδώ σήμερα? Είναι πλέον θέμα σεβασμού. Δεν σε πολύ πιάνω. Ο πατέρας σου δεν σεβάστηκε ποτέ την οικογένειά του. Και με ανάγκασε και εμένα να ζήσω τόσα χρόνια χωρίς σεβασμό. Ναι. Καταλαβαίνω τι θες να πεις. Όχι, δεν καταλαβαίνεις. Μόνο όταν το ζήσεις το καταλαβαίνεις. Μάνα,
ξέρω ότι ο πατέρας δεν σε σέβεται. Κανέναν δεν σέβεται. Ούτε τον ίδιο τον εαυτό. Αλλά... τόσα χρόνια δεν τον έμαθες. Τι θέλεις? Διαζύγιο. Θέλεις διαζύγιο? Είσαι σίγουρη? Τόσα χρόνια δεν είχα σεβασμό, ας έχω τουλάχιστον αυτό σεβασμό. Μάλιστα. Κοίτα, ξέρω ότι δεν είσαι ευτυχισμένη με τον μπαμπά. Αλλά μην νομίζεις, ούτε εκείνος είναι ευτυχισμένος. Αξιολύπητος είναι. Κάνει λάθη, απανωτά, ανεπίτρεπτες συμπεριφορές. Το ξέρω ότι όλα αυτά τα χρόνια ζήσαμε και οι δύο δυστυχισμένοι. Αν έχουν το φάκελο με τα στοιχεία στα χέρια τους, θα έχουν καταλάβει ότι δεν έχω σκοπό να ψάξω τίποτα παραπάνω. Ίσως να νομίζουν ότι έχεις κι άλλα στοιχεία για να εκβιάσεις και κάποιον άλλον. Ποιον άλλον? Κάποιον που βρίσκεται πιο ψηλά στην ιεραρχία. Αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν σαν πυραμίδες. Αυτός που είναι από κάτω δεν ξέρει ποτέ ποιος βρίσκεται από πάνω του. Και εσύ προσπάθησες να σπάσεις αυτή τη συνθήκη. Γι' αυτό σου λέω ότι μπορεί να κινδυνεύεις ακόμα. Θα βγεις. Πού θα πας? Μια βόλτα. Είναι επικίνδυνο. Δεν έχεις καρδιά. Μην προσπαθήσεις να έρθεις σε επαφή μαζί τους. Μην το κάνεις. Πρέπει να φύγω από εδώ. Να βρω τρόπο να γυρίσω πίσω. Αν σε βρουν, θα σε πάνε πάλι στη μάμα. Ή θα σε σκοτώσουν. Δεν θα με βρουν. Δεν θα σε λυπηθούν αυτοί. Για εκείνους η ζωή σου κοστίζει λιγότερο από ένα σακισιτάρι. Μπορεί και τίποτα, αφού είσαι γυναίκα. Ο φίλος σου τα λέει αυτά. Αυτό δεν το φοβάσαι? Τα παιδιά μπήκαν σε τέτοιο κίνδυνο για μας. Γιατί το έκανα? Για μένα το έκαναν. Εσύ μπήκες φίνα. Μην ανησυχείς. Έχω το τηλέφωνο κάποιου που θα με βοηθήσει. Είσαι σίγουρη γι' αυτό? Για κανένα δεν είμαι σίγουρη. Ακού. Πρέπει να είσαι σίγουρη σε ποιον θα μιλήσεις. Μπορεί να μπλέξουμε χειρότερα. Δεν είμαι χαζή, εντάξει. Έχω περάσει πάρα πολλά και μπορώ να καταλάβω ποιος θα με πουλήσει και ποιος όχι. Τι έγινε? Σ' άκουσα κάπως στο τηλέφωνο. Δεν είμαι καλά, ρε εσύ. Αυτό το ξέρω.
το γιατί θέλω να μου πεις. Αλήθεια με ρωτάς? Παντρεύτηκα τον άνθρωπο που αγαπάω από μικρό παιδί. Δεν έχουμε σπίτι να μείνουμε. Κάψαν το αυτοκίνητό του. Συλλάβαν τον πατέρα του. Τι γίνεται, ρε Σιάννα, θέλω να μάθω. Για ποιο απ' όλα? Κινδυνεύω εγώ και ο Μαξιμός. Κοίτα, αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι για τη σύλληψη του Νικηφόρου. Το κακό στην υπόθεση είναι ότι δεν έχω στοιχεία. Και δεν μπορώ να τον κρατήσω μέσα. Θα βρεις ποτέ? Πιστεύω πως κάποια στιγμή ναι. Και τότε θα είναι όλα πολύ πιο απλά. Τίποτα δεν είναι απλό. Ακόμα και η γιαγιά μου που υποτίθεται με αγαπάει μας έχει κηρύξει πόλεμο. Ο Μάξιμος τι λέει όλα αυτά? Τι να πει κι αυτός? Είναι πολύ θυμωμένος μαζί της. Προσπαθώ να τον ηρεμήσω. Τέλος πάντων, πες μου, εσύ τι γίνεται με το δικό σου? Το Θοδωρή λες? Γιατί είσαι κι άλλο. Με έχεις για τόσο προχώ. Καλά πάει, εντάξει. Κρατάω μια απόσταση γιατί δεν θέλω να περάσω τα ίδια με τον προηγούμενο. Γιατί έχει δείξει τέτοια δείγματα ο Θοδωρής? Αμέ, πώς δεν έχει δείξει? Ξέρεις ότι πήγε την Αριάδνη στο σπίτι του και την έκρυβε? Από ποιον? Από τον πεθερούλη σου. Ο οποίος τελικά το ανακάλυψε μετά και την έκανε μαύρη στο ξύλο. Τα έκανε πάνω της η μικρή. Με τρομάζει αυτός ο άνθρωπος. Μακάρι να μπορούσα να πάρω το Μάξιμο και να φύγουμε. Μακριά, όσο πιο μακριά γίνεται. Ξέρεις τι σκέφτομαι? Υπάρχουν τόσες γυναίκες εκεί έξω ευτυχισμένες με απλές καθημερινές ζωές. Που έχουν όμορφες σχέσεις και εμείς γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε έτσι? Είναι της μοίρας μας. Και ποιος λέει ότι δεν φτιάχνουμε εμείς τη μοίρα μας? Α, ήρθες μόνος σου? Μην μάθει εκείνη τίποτα, μόνος σου. Έλα. Όλα εδώ πληρώνονται. Αυτό πήρες να μου πεις? Η μάμα πέρασε από εδώ. Μου ζήτησε να βάλω μπροστά το διαζύγιο σας. Να, μάλιστα. Δεν σου κάνει εντύπωση από ό,τι βλέπω? Ανέθεσε το γιο να βγάλει το διαζύγιο των γονιών του. Δεν το ανέλαβα, εννοείται. Άλλο μου κάνει εντύπωση εμένα. Η μαμά έχει αλλάξει πολύ τελευταία. Κάτι πρέπει να της έχει συμβεί. Τώρα μέσα είσαι. Δεν μπορώ να καταλάβω όμως που οφείλεται αυτή η αλλαγή. Άσε, την καταλαβαίνω εγώ. Δεν θα είναι βελούδινο αυτό το διαζύγιο, πες της. Θα με βρούνε μπροστά τους. Και η μάνα σου και ο άλλος. Ποιος άλλος? Όποιος κι αν είναι. Έτσι πες της εσύ. Τι έγινε, μόνος σου είσαι, Σάκυρα? Βγήκε έξω. Πού πάει? Να βρει κάποιον να τη βοηθήσει να φύγει. Ποιον? Είναι ντόπιος, είναι ξένος, τι είναι? Ιδέα δεν έχω. Παιδάκι μου, πού τον ξέρει, τον εμπιστεύεται?
Κανέναν δεν εμπιστεύεται, είπε. Της είπαμε να μείνει λίγο μέσα, έτσι θα ήταν καλύτερα. Ποιος ξέρει τι είναι αυτός που πάει να βρει τώρα. Έλα, μην ανησυχείς. Άκουσα να δεις. Από αυτό το κύκλωμα κινδυνεύουμε εγώ και ο Ιώνας που σας φέραμε εδώ πέρα. Δεν κινδυνεύεις μόνο εσύ και η φίλη σου. Το μετάνιωσες. Όχι, δεν το μετάνιωσα. Απλά δεν θέλω να πάθει κάτι κακό. Παρακαλώ. Με ζητήσατε. Ναι. Πέρασε, κάθισε. Σου αρέσει η δουλειά που κάνεις, άντρη? Φυσικά. Γιατί ρωτάτε? Για ποιο λόγο αποφάσισες να γίνεις νοσηλεύτρια? Σας είπα. Μ' αρέσει αυτή η δουλειά. Μ' αρέσει να είμαι κοντά σε ανθρώπους που με έχουν ανάγκη. Που χρειάζονται τη βοήθειά μου. Τους βοηθάς όμως? Πώς? Δίνοντάς τους λάθος δοσολογία? Παίζοντας τη ζωή τους κορώνα γράμματα στο χειρουργείο? Συνειδητοποιείς το κακό που κάνεις σε άρρωστους ανθρώπους προσπαθώντας να χτυπήσεις εμένα? Από εδώ και πέρα, οι δοσολογίες των φαρμάκων θα δίνονται γραπτός και θα κοινοποιούνται με mail στο διευθυντή και στην προϊσταμένη. Δεν θα ξαναμπεί στο χειρουργείο και θα ζητήσω να ενεργοποιηθούν οι κάμερες στην εντατική. Θα μπορούσα όλα αυτά να τα κάνω χωρίς να σε προειδοποιήσω και να σε πιάσω από αυτό φόρο. Θα μπορούσα να ζητήσω να σε διώξουν από το νοσοκομείο, όμως δεν με ενδιαφέρουν όλα αυτά. Με ενδιαφέρει να μην κινδυνέψει κανένας ασθενής ποτέ ξανά. Γι' αυτό είμαι εδώ. Όπως θα έπρεπε και εσύ γι' αυτό να είσαι εδώ. Πηγαίνε τώρα. Και να προσέχεις τις παρέες σου. Καλώς την. Μαριάννα μου, δεν σε περίμενα. Για δες, εγώ πάλι το περίμενα, ότι θα με υποδεχτείς με αυτό το υφάκι. Καλώς την, πώς είσαι, κάτσε να πιούμε κάτι. Μαριάννα μου, τι έπαθες? Δεν ξέρεις? Όχι, δεν ξέρω. Μπορείς να μου πεις τι θέλεις? Θέλω να με κοιτάξεις τα μάτια και να μου πεις τα ίσια. Τι σχέση έχεις εσύ και η αδερφή σου με την καταστροφή που με βρήκε? Ποια καταστροφή? Φιλενάδα, λες για το βραβείο που έχασες? Εντάξει, Μαριάννα μου, δεν το πήρες φέτος, θα το πάρεις του χρόνου. Δεν χάθηκε και ο κόσμος. Για κοίταξε με καλά. Σου φαίνομαι ηλίθια? Δεν σε πιάνω. Κάποιος μπήκε στο ηνοπείο μου, έριξε κάτι στα βαρέλια μου και αχρίστευσε το κρασί μου. Και γιατί πρέπει να έχω σχέση εγώ ή η αδερφή μου? Γιατί είστε οι μόνες που θέλετε να με δείτε να καταστρέφομαι. Και ειδικά εσύ, που κάνεις και τη φίλη μου. Εγώ, Μαριάννα? Εγώ που θέλω να παντρέψω την κόρη μου με το γιο σου? Άλλο πάλι κι αυτό.
Κι εγώ ηλίθια το βλέπα και ρομαντικά. Καλή κοπέλα η Χριστάλα, έλεγα. Όχι βέβαια πως τη συμπαθείς. Το γιο σου ήθελες να το φέρεις κοντά και χρησιμοποιούσες την κόρη μου. Και σένα όμως μια χαρά θα σε βόλευε αυτός ο γάμος. Θα έμπαινες δια της πλαγίας οδού στην επιχείρησή μου, αλλά τσάκισε αυτό το σχέδιο και βάλατε μπροστά το άλλο. Δεν πας καλά. Προσέξτε, γιατί έχω ειδοποιήσει αυτούς που πρέπει. Αν πλησιάσετε ξανά τις εγκαταστάσεις μου, δεν θα βρείτε μόνο εμένα μπροστά σας. Αλλά και τον Αντωνάκη σου. Δεν έχεις ιδέα. Ούτε εσύ έχεις ιδέα, χαρά μου. Παρακαλώ. Ζητήσατε. Τι έγινε με τη Μιχαήλ Ιωάννου? Ήρθε εδώ και μου κατάγγειλε ότι την προσέβαλες, την τρομοκράτησες και την απείλησες. Η άντρη νοσηλεύτρια είπε για μένα. Και όχι μόνο. Θέλει να κάνει επίσημη καταγγελία. Είπε πως εξαπολύς ανυπόστατες κατηγορίες εναντίον της με σκοπό να την εκφοβήσεις. Και να κερδίσω τι, για ποιο λόγο? Περιμένεις να σου το απαντήσω εγώ? Όσο καιρό με ξέρετε εσείς, σας μοιάζω για άνθρωπο που τρομοκρατεί και απειλεί νοσηλεύτριες? Για ποιο λόγο να το κάνω αυτό? Ιωάννου, η κοπέλα λέει ότι την παρενόχλησε σεξουαλικά και επειδή δεν ενέδωσε, προσπαθείς ή να τη διώξεις ή να την κάνεις να παρατηθεί. Τέλος πάντων, πήγαινε και θα δω πώς θα το χειριστώ. Εσείς πιστεύετε αυτές τις κατηγορίες? Εγώ δεν μπορώ να τις απορρίψω μέχρι να αποδειχτεί η αλήθεια. Γεια σου, κοριτσάκι μου. Γεια. Η Ελευθερία δεν είναι εδώ? Ούτε, κυρία Λαμπρινή. Κάπου έχουν πάει. Θες να τις περιμένεις? Ναι. Αμέ, γιατί όχι. Ευχαριστώ. Να σου φέρω κάτι να πιείς? Μα, όχι, ευχαριστώ. Είσαι λίγο νευρική, μου φαίνεται. Όχι, μωρέ. Να, απλά... μία κάτσε, μία φύγε. Κάθε δυο και τρεις, αυτό έχουμε. Ναι. Με φώτισες τώρα. Για την κυρία Δέσποινα λέω. Έδιωξε την Αλεξία μας. Αν δεν με είχε ανάγκη, θα είχα πάρει κι εγώ πόδι τώρα. Και μένει μόνη της τα βράδια? Οι μεγάλοι άνθρωποι θέλουν παρέα. Δεν μπορούν να μείνουν μόνοι τους. Η κυρία Δέσποινα, καμία σχέση. Δεν φοβάται τίποτα, ε. Ολομόναχη εκεί πέρα. Άμα την ήξερες, δεν θα σου έκανε εντύπωση. Και τώρα θα σε πάρει να γυρίσεις? Μα, δεν το βλέπω. Άργησες, φοβήθηκα. Μη σε νοιάζει για μένα, κοίτα τον εαυτό σου. Ήρθε ο Αντρέας και σε ήθελε. Του είπες που πήγα? Ναι, και δεν του άρεσε. Είπε ότι μπορεί να μπλέξουμε όλοι. Πού είναι τώρα, τον χρειάζομαι. Πάρ' τον τηλέφωνο. Αντρέα, εντάξει είμαι. Στην αποθήκη με τη Λαϊλά. Πού είσαι, πρέπει να σε δω. Θα αργήσεις? Να έρθω εγώ από εκεί? Εντάξει, εξήγησε μου πώς να έρθω. Πάνω που έφευγα. Μείνε να μιλήσουμε λίγο. Δεν προλαβαίνω, έχω ραντεβού με πελάτη. Έξω? Γιατί όλες αυτές οι ερωτήσεις, θες να καθυστερήσω? Συγγνώμη, βρε μωρό μου, απλά με όλα αυτά που συμβαίνουν τελευταία έχω αρχίσει και φοβάμαι. Μπορείς να με περιμένεις εδώ, δεν θα αργήσω. Καλά. Μπορεί να πάω καμιά βόλτα.
Μη φοβάσαι. Δεν έχω καλές αναμνήσεις από βάρκες και θάλασσα. Έχω περάσει πολλές ασχήμες ώρες εκεί. Θες να βγούμε στην προβλήτα? Όχι, είναι εντάξει. Πρέπει να το ξεπεράσω. Χρειάζομαι χρήματα. Για να φύγω από εδώ και να γυρίσω στη χώρα μου, χρειάζομαι χρήματα. Πολλά. Πόσα? 5.000. Πολλά. Τόσα ζήτησε για να μου βγάλει χαρτιά. Ναι, θα στα βγάλει. Μπορείς να με βοηθήσεις. Πρέπει να περιμένεις όμως. Δεν μπορώ να τα έχω αύριο. Εντάξει, θα περιμένω. Σε ευχαριστώ. Δεν κάνει τίποτα. Καλά, Σταμά. Μας κατάλαβε ο γιατρός. Πρέπει να το σταματήσουμε εδώ. Όχι, δεν θα με διώξουν. Το κανόνισα. Τον κατηγόρησα για σεξουαλική παρενόχληση. Καλησπέρα. Δεν ξέρω πόσο καλή μπορεί να είναι, αλλά ας την πούμε κι έτσι. Παρακαλώ. Κάθεσε. Θα μας πάρει λίγη ώρα. Θέλω να σου δείξω κάτι. Πριν το δει η εγγονή μου που ό,τι της λες το καταπίνει αμάσιτο. Και μετά έχεις δύο επιλογές. Ή την παίρνεις έτσι όπως είναι, άφραγκη δηλαδή, και ζείτε εσείς καλά κι εγώ καλύτερα. Ή της... Έπρεπε. Το χρωστούσα στο παιδί μου. Δραπέτης. Κυνηγημένη. Όχι, βρε Βάλια μου. Όχι. Αλλά απ' την άλλη τι να έκανα. Να μη σου το έλεγα, να σ' άφηνα στο σκοτάδι. Μας το παίρνουν το παιδί μας, Βαλιά. Μας το παίρνουν και φεύγουν. Δεν θα προλάβω. Θα την πάρω εγώ και θα φύγουμε παρέα.
Θα πάμε κάπου που δεν θα μπορεί κανείς να μας βρει. Τι εννοείς? Τι σκοπεύεις να κάνεις? Μαζί θα το κάνουμε. Οι δυο μας. Τι θα κάνουμε? Απαγωγή. Όπως βλέπεις, αγόρι μου, όχι μόνο γνωρίζω τους σκοπούς σας, αλλά έχω και αποδείξεις. Δεν πιστεύω να αμφισβητήσεις ότι αυτή εκεί είστε εσύ και ο πατέρας σου. Όχι βέβαια. Και ότι ποντάρετε σε ένα γάμο με την εγγονή μου για να ξεχρεώσετε. Ο πατέρας μου, ναι, αυτό θέλει. Δεν σε είδα να διαφωνείς. Ίσα-ίσα συμφωνείς μαζί του. Το ότι δεν διαφωνώ δεν σημαίνει κάτι. Το έδωσα την απάντηση που ήθελε για να μ' αφήσει ήσυχο. Άριστος δικηγόρος. Και άριστος απατεώνας σαν τον πατέρα σου. Αυτά τα δικολαβίστηκα στο δικαστήριο, όχι σε μένα. Τι έγινε, κυρία Δέσποινα? Ο άσος που είχες στο μανίκι σου αποδείχτηκε κάλπικος. Άλλον δεν έχεις? Το λες καθαρά, αγόρι μου? Θα την παντρευτείς για να της πάρεις το εκατομμύριο που χρωστάει ο πατέρας σου, που τη ζήτησε τάχα για να αγοράσετε το σπίτι σας, που θα της το είχες φάει ήδη αν δεν είχα προνοήσει. Μη χαίρεσαι. Δεν θα κρατήσει πολύ η υπεροψία σου. Αύριο το πρωί η γυναίκα σου θα τα δει όλα και θα βγάλει μόνη της τα συμπεράσματά της. Ένας λόγος παραπάνω να σε συγχαθεί, να μην θέλει να σε ξαναδεί. Πες στον πατέρα σου να τα ξεχάσει αυτά τα λεφτά. Αύριο το πρωί θα τα διαχειρίζεται άλλος το όνομά της. Και τότε να δούμε. Θα τη θέλεις άφραγγη? Σε αυτό το σπίτι δεν θα ξαναπατήσεις, μ' ακούς? Δεν θα ξαναπατήσεις. Η Αλεξία θα τα μάθει όλα. Μ' ακούς? Όλα! Ακόμα και αν την κρατήσεις δεμένη. Δεν θα χρειαστεί ούτε να τη δέσω, ούτε να της απαγορεύσω κάτι. Πολύ άνετος μου το παίζεις, αλλά δεν είσαι. Μέσα σου τρέμεις. Ελπίζω να μην σε διακόπτω από κάτι. Φαντάζομαι δεν ξέχασε το ραντεβού μας, ε. Λοιπόν, εγώ πάω. Σε μισή ώρα θα σε περιμένω εκεί. Έλα, γεια. Εδώ θα μείνεις? Ο τύπος είναι εντάξει. Δεν θα με καρφώσει. Τώρα που είναι αυτός? Σπίτι του πήγε ο άνθρωπος. Μου είπε να μείνω. Μόνος θα μείνεις εδώ? Ρε Βέρα, ξεκόλα. Στη φυλακή ήμουνα τόσα χρόνια. Θα μείνω κι εγώ μαζί σου. Έχουμε να πούμε και τόσα. Και στο σπίτι που δουλεύεις? Δεν θα με αναζητήσει κανείς. Κυρία Δέσποινα, σε λίγο θα πάει για ύπνο. Μέχρι να ξυπνήσει,
Θα έχω γυρίσει. Αχ, ρε Βέρα. Τι θα έκανα αν δεν είχα και σένα. Έλα, μωρό μου. Έλα, αγάπη μου, πού είσαι? Μόλις τελείωσα το ραντεβού μου. Με τον πελάτη σου. Εσύ πού είσαι, στο γραφείο? Όχι, γύρισα στο ξενοδοχείο και σε περιμένω. Με περιμένεις, μπορεί να αργήσω. Έχω να σκεφτώ διάφορα. Μάξι, με τι συμβαίνει? Τίποτα, μωρό μου. Θα τα πούμε αργότερα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ. Να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω ότι θα έρθεις. Και να χάσεις την ευκαιρία να μάθω από πρώτο χέρι για την εγκληματική οργάνωση που δράσει στο νησί μας. Γι' αυτό ήρθες μόνο. Ναι, γι' αυτό. Ελπίζω να μην απογοητεύτηκες. Έρχεσαι συχνά εδώ? Αρκετά, αλλά πρώτη φορά με μια τόσο ωραία παρουσία. Ξεφεύγουμε λίγο από το θέμα μας όμως. Παραγγείλουμε. Με συγχωρείτε. Για μας που έχουμε μεγαλώσει σε νησί, με δίπλα τη θάλασσα, είναι πολύ δύσκολο να την αποχωριστούμε. Μας τραβάει ο ήχος των κυμάτων, το μπλε που ξεκουράζει το μυαλό. Ναι, ξέρω. Για σας η θάλασσα είναι όπως για μας η έρημος. Και τα δύο έχουν άμμο. Νερό όμως, η έρημος δεν έχει. Που σημαίνει? Θάλασσα, έρημος, 1-0. Αλεξία μου. Συγγνώμη που σε παίρνω τέτοια ώρα, αλλά είμαι... Δηλαδή... Τι έχει συμβεί κάτι, έγινε κάτι? Όχι εγώ, ο Μάξιμος. Τι έπαθε? Είναι χάλια, αλλά δεν μου λέει τι έχει. Αισθάνομαι όμως ότι θέλει να μιλήσει σε κάποιον. Α, μάλιστα. Και θες να τον πάρω εγώ? Ναι, βρε Ανδρέα. Αλλά μην το πεις ότι σου τηλεφώνησα εγώ. Πες του πώς πήρες να δεις τι κάνει. Ψάρεψέ τον.
να μάθεις τι έχει. Ρε Αλεξία, τι με βάζεις να κάνω τώρα? Κάντο για μένα. Σε παρακαλώ, ρε Ανδρέα. Έλα, θα τον πάρω, αλλά δεν θέλω να σε ξαναδώ έτσι. Εντάξει. Σε ευχαριστώ. Τίποτα. Νίκη, εγώ είμαι, μη φοβάσαι. Νίκη, μα πού είσαι? Δεν απαντάει. Θα κοιμάται ο φίλος σου. Σιγά μην κοιμάται. Ένας Θεός ξέρει που γυρνά και άλλοι κάθεται στα γαρφιά. Πονέλα, πάμε κι εμείς γιατί είναι αργά. Βλέπω πως δεν σε συνόδευσε ως την πόρτα σου το καινούριο σου φλερτ. Αγένεια. Τον είχα για πιο τζέντλεμαν τον Απέργη. Ωραίος άντρας, δεν λέω, αλλά έπρεπε να ξέρει, ρε παιδί μου, ότι δεν αφήνεις μια κυρία να κυκλοφορεί μόνη της στους δρόμους τέτοια ώρα. Η αλήθεια είναι ότι μου ζήτησε να με φέρει μέχρι την πόρτα, αλλά δεν τον άφησα. Κακός. Πολύ κακός. Ποτέ δεν αφήνουμε τα όμορφα κορίτσια να κυκλοφορούν τέτοια ώρα μόνα τους. Μόνο η δικιά σου κυκλοφορεί έτσι όλη την ώρα, νύχτα, μέρα, που τη χάνεις, που τη βρίσκεις στους δρόμους. Όταν λες η δικιά μου... Το κοριτσάκι που κρύβεις και προστατεύεις, πώς τη λένε, η Αριάδνη μας, πάλι μοναχούλη, την άφησες? Κυρία Δέσποινα! Παναγία μου, Χριστέ μου! Όχι το Δέσποινα μου, Θεέ μου, όχι! Αν το κάνανε μόνο και μόνο για να εκφοβήσουν τον Ιάκωβο, θα έχουν να κάνουν μαζί μου. Εγώ, Θεέ μου, εγώ... Την άφησα να πιστεύει ότι δεν την αγαπάω, εγώ, Θεέ μου. Ποιος είστε? Ο Ιάκωβος είμαι. Ποιος Ιάκωβος? Ο Ιάκωβος Τεργίου.